TV. Γεια σας, καμένα μωρά, μισό βρε και σήμερα θα κάνω ένα jumbo haul με χαλουγουνιάτικα πράγματα. Το Halloween είναι η μόνη περίοδος που πραγματικά μπορείς να είσαι νεκρός εσωτερικά και να είναι αποδεκτό. Ή και οι απόκριες. Αλλά τώρα έχουμε Halloween, γιατί στην Ελλάδα πλέον γιορτάζει το Halloween κάθε χρόνο. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά που πρέπει να χαλάσουν οι άνθρωποι και να τα πάρουν οι εταιρείες. Θα σας δείξω λοιπόν τι πήρα από το τζάμπο, τις στολές που πήρα και τα πράγματα. Είναι ένα haul ουσιαστικά και δοκιμάζω και τα ρούχα. Δηλαδή είναι ρουχόλ. Δεν είναι μόνο ρούχα, έχει και άλλα πράγματα. Για αρχή πήρα αυτό εδώ πέρα το μαύρο κοράκι. Είναι ένα πολύ όμορφο πουλί που θα μείνει στο στούντιο. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα κοράκια. Έχω δει και την ταινία Το Κοράκι με τον Μπράντον Λι, ο οποίος πέθανε στα γυρίσματα της ταινίας γιατί κάποιος τον σκότωσε. Του Hitchcock τα κοράκια τα έχεις δει? Όχι. Βοήθηση, βλάχα, τελευταία. Σκάσε. Δημητρία, έλα να πιάσει το πουλί μου. Δεν είναι τέλειο. Ξέρεις τι μπορείς να κάνεις με αυτό το πουλί? Είναι τέλειο εδώ. Πήρα λοιπόν αυτό το μαύρο κοράκι. Πήρα αυτό εδώ πέρα το καλαθάκι που λέει Happy Halloween για να μου βάζουν μέσα τα γλυκά οι άνθρωποι στους οποίους θα πάω να κάνω trick or treat. Άσο, είναι τέλειο αυτό! Είναι τέλειο. Όταν θα φτιάξω, γιατί έχω πάρει τις στολές μου, όταν θα φτιάξω το outfit θα πάω και θα ζητήσω γλυκά από κόσμο. Κάτσε το Happy Halloween εδώ. Όταν τα έλεγα εγώ αυτά. Γράψτε το κάτω στα σχόλια. Έχω πάρει μπαλόνια για να διακοσμήσω το χώρο μου. Ποιο μπαλόνι θες? Πορτοκαλί. Εγώ θα πάρω αυτό. Πορτοκαλί είναι αυτό. Α. Πόπο, πλαστικό! Ελπίζω να έχετε δει το τελευταίο μου βίντεο για την μπαλονοφοβία. Μην τολμήσετε και σκάσετε κάτι. Αχ, ψυχούλα μου. Φίλα το. Κόρακο! Κορακοζόητε! Άι στον κόρακα! Τίποτα δεν έπαθες! Έλα ρε, είναι τέλεια! Θα σκάσει και θα ψηρίξω. Όχι αυτό που κρατάω. Α! Ζωή! Μαλάκι, θα σηκώνω να φύγω, ε. Και είμαι μισή κούκλα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, την κάμερα σου έχω πει. Μου δεν είσαι χωράει. Πάρτο. Ας δούμε και τα υπόλοιπα που έχω πάρει. Έχω πάρει αυτό εδώ το τέλειο, που είναι αυτό το μαχαίρι που το βάζεις στις δύο πλευρές του κεφαλιού σου. Και είναι σαν να έχει περάσει ένα από πίσω και είναι μούφα. Τζάμπα τα λεφτά. Τζάμπα! Πάρει αυτό εδώ πέρα που είναι διακοσμητικό για το χώρο μου και θα το βάλω ήδη εκεί που πρέπει. Είναι το κεφάλι μου μετά από πολλές ώρες διάβασμα στη σχολή όταν πήγαινα. Α, ωραία, λοιπόν, έχω πάρει... Έχω πάρει αυτό το πράγμα που βάφεσαι με αίματα και καλά. Έχω πάρει μία πληγή. Ουλή. Ουλή. Έχω πάρει αυτό το μαύρο που βάφεσαι μαύρος διάολο, κόκκινος διάολος. Θα βάψω εσένα κόκκινο διάολο. Ναι, μην τα δείξεις λίγο όλα αυτά. Και έχω πάρει και άσπρο για μένα που θα βαφτώ βαμπιρέλα. Ο κύριος εδώ φαίνεται πάρα πολύ άγριος. Είναι γιατί είναι ντυμένος γάτα ζεύρα. Εν τω μεταξύ το αστείο είναι ότι όλο από πάνω, άμα δείτε το πρόσωπό του, είναι φτιαγμένο στο Paint. Στο Microsoft Paint. Δεν είναι αληθινό βάψιμο αυτό. Αυτός δεν μου μοιάζει. Αυτό σου μοιάζει και γι' αυτό θα γίνεις εσύ αυτός. Έχω πάρει σπρέι άσπρο για τα μαλλιά. Έχω πάρει ένα μάτι γλίτσα. Ναι, είναι χάλια. Ποιο νου στα μάτια? Είναι χάλια ρε. Είναι γλαπάτσα. Είναι γλαπάτσα. Είναι σαν αυτά που έχουν οι κυριούλιδες στο δρόμο. Έκατες πάνω στο ψαλίδι. Α! Είναι γλαπάτσα. Α, έχω μπλε μάτι. Και πήρα και αυτό εδώ το στυλό για τη δουλειά για να είμαι πάντα σε mood ζωής. Εάν το κάνετε σε μένα θα πάω να το
Όχι, 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 δεν είμαστε στην κάμερα, δεν θα πιάσει. Μη! Τώρα είμαι γριά και εξωτερικά. Ρε, έλα, παπά, θα τα παίρνεις τα μαλλιά, ρε, θα παίρνεις τα μαλλιά! Έπισα τα γυαλιά του κάτω, να σε βοηθήσω! Δεν είναι ωραίο. Είμαι σαν να μου έχει κατέβει ρίζα. Ωραία, έλα να δούμε και τα υπόλοιπα! Έχω πάρει και αυτό που είναι το αγαπημένο πράγμα. Είναι ένα χέρι. Αλλά τι χέρι. Εάν... Όχι, 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 όχι. Έχω πάρει και δύο στολές! Αυτή θα την βάλει ο Δημήτρης, είναι... Λοιπόν, πήρε αυτήν εδώ την... πήρε αυτήν εδώ την κάπα, γιατί ο κύριος τη φοράει, φαίνεται πάρα πολύ ευτυχισμένος που τη φοράει. Ναι, ξαναγυρίζουμε πίσω στο σκηνικό μας. Πήρα, Δημήτρη, δύο λεπτά! Μισό λεπτό! Πήρα αυτήν εδώ την κάπα γιατί ο κυριούλης που τη φοράει φαίνεται πολύ ευτυχισμένος με τη ζωή του και θα ήθελα κι εγώ να είμαι τόσο ευτυχισμένη με τη ζωή μου. Πόπο πλαστικούρα! Κάτσε, είναι ωραία, περίμενε, θα τη βάλω εγώ. Είναι διάφανο, είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Είσαι πολύ όμορφος. Κάτσε να σε βάψω. Όχι. Κάτσε! Όχι, δεν θα σε βάψω μπαμπί! Όχι, δεν βγαίνει μετά από τη μούρη μου. Θα δέξω. Άμα δεν μπορώ να βάλω πληγή. Όχι. Είσαι πληγή. Εγώ έχω πάρει μια σεξι στολή. Εγώ τι θα δικό, ας πούμε. Πληγή ανοιχτή. Πώς βάζω την πληγή? Το μαλλί μου είναι ok, θεωρείται. Θες να βάλεις την πληγή? Ναι, βάλω εγώ την πληγή. Να σου κλείνει το στόμα αυτό. Πόσο effects make-up. Ζωή, τι μαλακής έχεις πάρει. Πραγματικά. Μπορείς να το ανοίξεις, που κοίτα ανοίξεις. Ανοίξου! Να σου το είχατε κλείσει το γαμίδι! Τι μαλακής κάνεις! Ζωή, τους πάρει καθόλου τα φορέματα. Είσαι σαν τουρκά. Βγαίνει απ' την άλλη. Αυτό τι είναι? Καθαρίστρια σε πατσαϊπίδο, πακλάνα μαγείρσα. Πώς μιλάει έτσι ρε ο ρατσιστής με το πάχος μου? Τώρα θα βαφτώ άσπρο. Είναι χάλια. Κάνω φαντούρ. Happy Halloween, everyone!
χαρούμενο Halloween σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι σε όλους υγεία, ευημερία και όλα τα καλά που μπορούν να σας βγουν. Ρε με δάγκωσε όντως. Αυτή η κολλάρα είναι σαν καρδιά. Δεν μπορώ με τα σάλια που τρέχουν από πάνω μου. Μαλάκα, είχε σάλια με τα σέλα. Φοράς μασέλα. Πάρ' το μόνο μου στάζει το παντελόνι. Σε ευχαριστώ, Νορικουλενάδα.